Παρακολουθείτε το κανάλι Θάνος Κόκαλης Δημοσιογράφος και σε λίγο θα δούμε αναλυτικά. Το παραδέχτηκε ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας και δεξί χέρι του Μητσοτάκη. Γι' αυτό αφόπλιζαν τα νησιά μας και έστελναν τα όπλα κατά του Πούτιν, αλλά όποιος το ισχυριζόταν τον αποκαλούσαν πάλι ψεκασμένο. Τι άλλο έχει συμφωνήσει στα κρυφά με τον Ερντογάν? Για το θέμα έχουμε ξεκινήσει και μια μεγάλη δημοσκόπηση εδώ στην κοινότητα αυτού του καναλιού. Σε λίγο όλες οι λεπτομέρειες για το πώς μπορείς να ψηφίσεις με ένα απλό κλικ. Το πέταξε ο Κασελάκης στην Κύπρο για τον ελληνοτουρκικό διάλογο. Απίστευτο σκηνικό με τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ που κρατούσε στεφάνι σαν βόμβα έτοιμη να εκραγεί, χωρίς να καταλαβαίνει πού πρέπει να το καταθέσει. Αν παρόλο τα lockdown και τα μέτρα που μας κατέστρεψαν σκέφτεσαι να ψηφίσεις χαρδαλιά για Περιφερειάρχη Αττικής, περίμενε μέχρι να ακούσεις τι δήλωσε ότι θα κάνει αν εκλεγεί. Μετά το πανάκριβο ελαιόλαδο ετοιμάσου για αντικλεπτικά και στην φέτα, τη γράφει ο ξένος τύπος για την καταστροφή στη Θεσσαλία. Αυτά και όχι μόνο, ξεκινάμε τώρα αναλυτικά. Αλλιώς είχα αποφασίσει να γίνει η αρχή σε αυτό το βίντεο. Οι εξελίξεις όμως αποφάσισαν διαφορετικά και έτσι θα πρέπει να ξεκινήσουμε με μια πολύ στενάχωρη είδηση που με στεναχωρεί και εμένα προσωπικά, διότι όπως έμαθα πριν από λίγο έφυγε από τη ζωή ο ξανθός, ο προπονητής, ο coach όπως τον έλεγαν άλλοι, του ελληνικού μπάσκετ, ο Γιάννης Ιωαννίδης, μετά από χρόνια προβλήματα στα 78 του χρόνια, έφυγε από τη ζωή. Είχα την τιμή και την τύχη να τον γνωρίσω και από κοντά, να παίξω και μπάσκετ μαζί του, να είναι και ο προπονητής μου σε μια ομάδα για κάποια χρόνια. Καλό παράδεισο και είμαι σίγουρος ότι και εκεί που θα πας, πάλι θα δίνεις μάχες για να κερδίζεις. Ούτε σε θέατρο σκιών δεν θα μπορούσε να δοθεί τέτοια παράσταση όπως αυτή που έδωσε ο γνωστός ειδικός Νίκος Τζανάκης. Για όσους δεν το θυμούνται, είναι από τους καθηγητές που υποστήριζαν φανατικά το υποχρεωτικό τσιμπηματάκι. Ναι, αυτό που εκτός από υποχρεωτικό γινόταν ακόμα και έξω από τις εκκλησίες, στους δρόμους, με κινητά βαν και φυσικά χωρίς καμία συνταγή ή συγκατάθεση γιατρού. Ο Νίκος Τζανάκης τώρα άλλαξε θέση και δήλωσε πως είναι αδιανόητο, τώρα που έρχονται τα νέα τσιμπηματάκια, να γίνονται χωρίς τη συνταγή γιατρού. Καλά ακούσατε. Πρόκειται ουσιαστικά για το θέμα που πήρε διαστάσεις όταν ο Γιαννακόπουλος, λόγω επαγγελματικής ζημίας, έδωσε στεγνά την Υφυπουργό Υγείας ότι ταρπάζει και δυσκολεύει την ζωή όλων μας με την απόφασή της να απαιτείται και συνταγογράφηση. Τελικά η κυβέρνηση τα πήρε όλα πίσω, η Αγαπηδάκη δεν έκανε μήνυση στον Γιαννακόπουλο, άρα παραδεχόμενη έτσι ότι μπορεί και να ταρπάζει και μέχρι στιγμής δεν έχει παρέμβει κανένας εισαγγελέας. Αυτή είναι η Κολομβία του 2023, η Ελλάδα του 2023. Όταν συμβαίνουν τέτοια σε θέματα υγείας, περίμενες τίποτα διαφορετικό για τα εθνικά μας θέματα? Κάποιοι το περίμεναν, αλλά τους χαρακτήριζαν για μία ακόμα φορά ως ψεκασμένους. Όταν η Ελλάδα με απόφαση Μητσοτάκη, χωρίς να ρωτήσει κανέναν, κήρυξε τον πόλεμο κατά του Πούτιν, αφαιρώντας οπλικά συστήματα από τα νησιά μας, ήταν προφανές, όπως το είχαμε επισημάνει και εμείς, ότι επρόκειτο για ένα κρυφό σχέδιο αφοπλισμού ώστε να ικανοποιηθούν οι ωρέξεις του Ερντογάν. Και όποιος το ισχυριζόταν αυτό, είπαμε, τον έλεγαν ψεκασμένο. Πλέον όμως δεν πρόκειται ούτε για θεωρία ούτε για εικασία. Ο πρώην υφυπουργός και βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας παραδέχτηκε ότι τα νησιά μας είναι πλέον αποστρατικοποιημένα, όπως έγραφαν τα τουρκικά ΜΜΕ λίγες ώρες πριν. Πιο συγκεκριμένα, ο Άγγελος Συρίγος, αφού μίλησε για τις υποχωρήσεις που έχουν συζητηθεί με αλλαγή των συνόρων μας, εις βάρος μας φυσικά, ζήτησε από την Τουρκία ως αντάλλαγμα σε αυτή την περίπτωση να αποδεχτεί ρητός, προσέξτε τη λέξη, την επαναστρατικοποίηση των ανατολικών νησιών του Αιγαίου. Ο Άγγελος Συρίγος, που είναι δεξίχερη του Μητσοτάκη για τα ελληνοτουρκικά και έχει βήμα σε όλα τα φιλοκυβερνητικά μέσα ενημέρωσης, παραδέχτηκε με αυτόν τον τρόπο ότι τα νησιά μας είναι πλέον αποστρατικοποιημένα. Πώς αλλιώς να επαναστρατικοποιηθούν τα νησιά μας, εάν προηγουμένως δεν έχουν αποστρατικοποιηθεί? Στο τέλος αυτής της διαδικασίας, ο ελληνικός ενέργειος χώρος θα ταυτίζεται με τα ελληνικά χωρικά ύδατα. Αυτό δεν σημαίνει μείωση όμως του ελληνικού ενέργειου χώρου. Υπάρχουν περιοχές στις οποίες οι Τούρκοι ενδιαφέρονται για τα θέματα ναυσιπλοείας. Προσωπικώς το θεωρώ κάτι εύλογο αυτό.
Σε κάποιες περιπτώσεις μπορούν να υπάρξουν διευκολύνσεις για να μπορούν να πηγαίνουν στα λιμάνια τους χωρίς να περνάνε από ελληνικά χωρικά ύδατα. Αυτό είναι κάτι εύλογο και αυτό είναι κάτι που μπορούμε να συζητήσουμε. Ταυτοχρόνως όμως, επειδή αποτελεί και μια παραχώρηση από πλευράς μας, αν οδηγηθούμε σε μια τέτοια κατάσταση, θα περίμενα αντιστοίχως ότι και οι Τούρκοι θα αποδεχθούν ορισμένα άλλα πράγματα ρητός, όπως την επαναστρατιωτικοποίηση των ανατολικών νησιών του Αιγαίου. Να λοιπόν πώς εξηγούνται όλα. Γι' αυτό απογύμνωναν τα κριτικά μας νησιά από τον οπλισμό τους και τον έστελναν υπέρ της Ουκρανίας και κατά του Πούτιν, όπως το είχαμε πει από την πρώτη στιγμή. Υπενθυμίζουμε ότι λίγο πριν την παραδοχή Συρίγου, τα τουρκικά μέσα ενημέρωση αποκάλυπταν ότι η αποστρατικοποίηση των ελληνικών νησιών είναι γεγονός. Άρα δεν μπορεί να υπάρχει πλέον η παραμικρή αμφιβολία για το τι συμβαίνει πίσω από την πλάτη μας. Ο Μητσοτάκης προσπαθεί τώρα με μπροστινό τον Συρίγο να φέρει με τρόπο στον ελληνικό λαό την συμφωνία υποχωρήσεων που έχει κάνει στα κρυφά με τους Τούρκους. Γι' αυτό ο Συρίγος παρουσίασε και την μείωση των συνόρων μας, όχι ως μείωση, αλλά ως διευκόλυνση που ακούγεται και λογική. Και γι' αυτό, ακόμα κι αν ισχυριστεί, δεν ξέρω αυτή τη στιγμή τι μπορεί να έχει πει, αλλά ακόμα κι αν ισχυριστεί ότι έκανε λάθος διατύπωση, δεν μπορεί ούτε αυτό να σταθεί ως δικαιολογία. Όλα αυτά πίσω από την πλάτη μας και χωρίς για μια ακόμα φορά να ερωτηθεί ο ελληνικός λαός. Μπορεί να μην μας ρώτησαν, αλλά έχουμε την ευκαιρία να απαντήσουμε και να στείλουμε ένα δυναμικό μήνυμα, φίλες και φίλοι. Στη δημοσκόπηση που ξεκίνησε στην κοινότητα αυτού του καναλιού, μπες και ψήφισε. Συμφωνεί στην παραχώρηση συνόρων μας στην Τουρκία και στην αποστρατικοποίηση των νησιών μας, ναι ή όχι. Τρίτη απάντηση δεν θα βρεις. Το θέμα είναι τόσο σημαντικό που αν δεν ξέρεις την απάντηση, δεν απαιτείται και η συμμετοχή σου. Και για κάποιους που μου έγραψαν, γιατί η δημοσκόπηση έχει ξεκινήσει εδώ και λίγες ώρες, ήδη είναι πολύ μεγάλη συμμετοχή, να σας πω ότι προς το παρόν το 98% λέει όχι και υπάρχει και ένα 2% που λέει ναι. Μου έγραψαν λοιπόν κάποια σχόλια ότι «Μα είστε σοβαροί, ανοίγετε τέτοιο θέμα συζήτησης». Όχι, αγαπητέ ή αγαπητή, δεν το άνοιξα εγώ το θέμα. Ακούσατε τι είπε ο Συρίγος. Δεν θα ακούμε για παραχώρηση εθνικής κυριαρχίας και θα το ράβουμε κιόλας, θα λέμε και τη γνώμη μας. Αν δεν αρέσει σε κάποιους, ας παρακολουθήσουν κάτι άλλο ή ας φτιάξουν ένα δικό τους κανάλι και να κάνουν εκεί ό,τι θέλουν. Εδώ έτσι έχουν τα πράγματα. Και για να εξηγούμε, επειδή εκτός από δημοσιογράφος που πρέπει να είμαι αντικειμενικός, είμαι Έλληνας πολίτης, εγώ σας λέω ότι ψήφισα όχι. Ως εδώ, αυτά τα παιχνίδια με την εθνική μας κυριαρχία, προσωπικά εγώ δεν δέχομαι ως Έλληνας πολίτης πρέσπες και για το Αιγαίο. Για όλα αυτά υπέφεραν, πολέμησαν και έδωσαν τη ζωή τους οι προγονείς μας για να είμαστε σήμερα εμείς εδώ και να λέει ο καθένας τη γνώμη του. Ας πάνε πρώτα να ρωτήσουν αυτούς στον άλλο κόσμο και αν τους δώσουν το πράσινο φως, τότε το ξανασυζητάμε. Και ενώ τα ελληνοτουρκικά, όπως καταλαβαίνετε, βρίσκονται τις τελευταίες ώρες στην πρώτη γραμμή της επικαιρότητας, ο Κασελάκης αποφάσισε ότι τώρα είναι το κατάλληλο timing για να επισκεφτεί την Κύπρο μετά και από τη δήλωσή του για κρατήδιο, αναφερόμενο στα κατεχόμενα. Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ που είδε από κοντά ποια είναι η διαφορά κατεχομένων με το κρατήδιο αλλά και την ελεύθερη ελληνική Κύπρο, έχοντας συνεχώς δίπλα του σαν μπάστακα τον Ναύαρχο Αποστολάκη, μίλησε για τον ελληνοτουρκικό διάλογο που τον χαρακτήρισε ως μια ευπρόσδεκτη εξέλιξη. Όσον αφορά στον ελληνοτουρκικό διάλογο, είναι μια ευπρόσδεκτη εξέλιξη. Στάθηκα σε αυτή τη δήλωση του Κασελάκη που λέει ότι είναι ευπρόσδεκτη εξέλιξη ο ελληνοτουρκικός διάλογος, διότι έρχεται σε μια περίεργη συγκυρία. Ακούσατε πριν τι λέει η κυβέρνηση Μητσοτάκη και θα ήθελα να μάθω λοιπόν ποια είναι ακριβώς η ευπρόσδεκτη εξέλιξη σε αυτό το διάλογο. Τι εννοούσε ο Κασελάκης, ότι για παράδειγμα αυτά που έχει συμφωνήσει ο Μητσοτάκης και αποκαλύπτεται τώρα ένα-ένα είναι ευπρόσδεκτα για τον ίδιο? Και αν πάλι δεν γνώριζε γιατί μιλάει, δεν γνώριζε ούτε ο Αποστολάκης που ήταν δίπλα του και πρόσεχε λέξη-λέξη, μην κάνει πάλι κανένα λάθος ο Στέφανος. Όχι τίποτα άλλο, αλλά είχε κυκλοφορήσει και ένα σενάριο λίγο πριν εκλεγεί ο Κασελάκης. Αυτό το σενάριο έλεγε ότι έπεσε γραμμή από ψηλά και σε μεγάλο στελέχη για να βγάλουν τον Κασελάκη, ώστε όταν μπει στη Βουλή και ο Κυριάκος φέρει στη Βουλή συμφωνία με την Τουρκία, να βάλει και αυτός πλάτη για να περάσει.
Ας διευκρινίσει λοιπόν ο νέος πρόεδρος, αν συμφωνεί με τα όσα μαθαίνουμε τώρα, ότι παζαρεύει ο πρωθυπουργός και άρχισαν να ομολογούνται πλέον. Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, ευρισκόμενος στο Πολύπαθο νησί, έκανε και μία γκάφα την ώρα που κατέθετε στεφάνη, παρόμοια με αυτή που είχε κάνει και ο Μητσοτάκης, επίσης σε κατάθεση στεφάνου στην Κύπρο. Ο Κασελάκης την ώρα που παραλάμβανε το στεφάνη από έναν στρατιώτη, τον κοιτούσε απορριμμένος, γιατί όπως φάνηκε δεν ήξερε πού ακριβώς να τοποθετήσει το στεφάνη. Και άντε πες δεν το έχει ξανακάνει. Και γι' αυτό το κρατούσε και σαν βόμβα έτοιμη να εκραγεί. Πόσο δύσκολο είναι όταν έχεις ένα στάντ μπροστά σου να καταλάβεις πού μπαίνει το στεφάνι. Πόσες προσπάθειες λέτε να χρειάστηκε μέχρι να το καταφέρει? Εγώ μέτρησα 4. Με τους ανθρώπους της Εθνικής Φρουράς, με τα στελέχη της Εθνικής Φρουράς. Αμέσως μετά, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Σταυρούλα επισκέφθηκε ομοίωμα αεροσκάφου Νοράτλας που βρίσκεται στο χώρο. Τα αεροσκάφη της Φρουράς. Αμέσως μετά, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Σταυρούλα επισκέφθηκε ομοίωμα αεροσκάφου Νοράτλας που βρίσκεται στο χώρο. Τα αεροσκάφη αυτά. Περνάμε για λίγο στον συνάδελφο Κοσμά Καραέσκο για να μας μεταφέρει περισσότερες λεπτομέρειες για την συμφωνία με την Τουρκία που παραδέχτηκε ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας. Ακούσαμε τη δήλωση του καθηγητή Άγγελου Συρίγου, στην οποία ανέφερε ότι ενδεχομένως θα δεχόμασταν να υπάρξει ένα αέριος χώρος και χωρικά ύδατα ίδιου μήκους, αλλά έναντι αυτού θα ζητούσαμε για παράδειγμα από την Τουρκία να επιτρέψει την επαναστρατικοποίηση των νησιών για τα οποία έχει αντίρρησης. Καταρχήν εδώ υπάρχει το πρόβλημα ότι χρησιμοποιούμε την ορολογία της Τουρκίας. Δεν υπάρχει στρατικοποίηση και επαναστρατικοποίηση. Υπάρχει εξοπλισμός και εφοπλισμός. Αυτό το στρατικοποίηση είναι ένας επιθετικός προσδιορισμός της Τουρκίας που δείχνει κάτι υπερβολικό, δηλαδή ότι κάνει η Ελλάδα. Ενώ στην πραγματικότητα πρόκειται απλά για εξοπλισμό των νησιών που απειλούνται από την Τουρκία. Να θυμίσουμε ότι στο παρελθόν, επανειλημμένα, για παράδειγμα, ο πολιτικός συνεταίρος του Ερντογάν, ο Μπαχτσελή, είχε πει ότι τα Δωδεκάνησα, λέει, βλέπουν προς την Ανατολία. Ουσιαστικά εννοώντας ότι θα έπρεπε να τα πάρει η Τουρκία. Όταν έχουμε τέτοιο γείτονα, είναι δυνατόν να μιλάμε για αφοπλισμό? Όχι. Πρέπει να είναι και πρέπει να παραμείνουν να είναι εξοπλισμένα. Εν προκειμένου, βέβαια, έτσι όπως το έθεσε ο κύριος Συρίγος, μαθαίνουμε ότι υπήρξε κάποια αποστρατικοποίηση, την οποία μετά από την συμφωνία που, αν και όποτε υπάρξει με την Τουρκία, θα υποτίθεται πως η Τουρκία θα την δεχθεί, δηλαδή να εξοπλιστούν αυτά τα νησιά. Για το συγκεκριμένο θέμα να πούμε το εξής. Η Τουρκία δεν πρόκειται να συνενέσει σε αυτό, προειδοποιούμε τους πάντες, για τον εξής απλό λόγο. Η Τουρκία αντιλαμβάνεται ότι τις όποιες υποχωρήσεις κάνουμε, τις κάνουμε υπό το κράτος του εξαναγκασμού. Άρα, όταν αντιλαμβάνεται, όπως κάθε αρπακτικό, αντιλαμβάνεται ότι κάτι μπορεί να το πάρει δια του εξαναγκασμού, γιατί να σου παραχωρήσει εσένα οτιδήποτε? Μόνο όταν καταλάβει ότι εσύ έχεις κάποιες ισχυρές κόκκινες γραμμές, τότε μπορεί να συμβιβαστεί. Και αν φυσικά καταλάβει ότι δεν μπορεί να σου παραβιάσει αυτές τις κόκκινες γραμμές δια της βίας. Αν όμως εμείς μόνοι μας τις παραχωρούμε ή δείχνουμε τάσεις υποχωρητικότητας, τότε μαύρα τα γραμμένα μας. Κοσμά, ευχαριστούμε και θα επανέλθουμε και πάλι σε σένα για να μας πεις τι συμβαίνει πάλι με την υγεία του Ερντογάν και τα νεότερα με την Αγία Σοφία μετά τις δηλώσεις Τούρκου ιστορικού. Μία απόφαση βόμβα πήρε το πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης για μία υπόθεση με ζευγάρι ίδιου φίλου και παιδί. Στη συγκεκριμένη απόφαση που βασίστηκε στο βρετανικό δίκαιο, η επιμέλεια του παιδιού ενός ζευγαριού γυναικών που χώρισε ανατέθηκε κατά αποκλειστικότητα όχι στην βιολογική μητέρα του παιδιού, αλλά στη δεύτερη μητέρα. Όπως αναφέρουν νομικοί, πρόκειται για μία απόφαση σταθμό που ανοίγει τον δρόμο για υιοθέτηση παιδιών και από ζευγάρια του ίδιου φύλου. Αν παρόλο τα lockdown και τα μέτρα που ανακοίνωνε ο Χαρδαλιάς από την τηλεόραση τότε με τον 19, σκέφτεσαι να τον ψηφίσεις, πριν το κάνεις πρέπει να ακούσεις τι θα πράξει αν εκλεγεί περιφερειάρχης. Ο Νίκος Χαρδαλιάς έδωσε συνέχεια στο αφήγημα που χρησιμοποιεί η κυβέρνηση με το κλίμα για να ρίχνει τις ευθύνες αλλού. Ανάμεσα στις προτεραιότητές του, όπως είπε, εάν εκλεγεί περιφερειάρχης, είναι η κλιματική και η υγειονομική κίνδυνη, όπως και η ασφάλεια των πολιτών. Έτσι λοιπόν δήλωσε ότι δεν θα διστάσει αν εκλεγεί,
να κηρύξει την περιφέρεια Αττικής σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης εφόσον χρειαστεί για τα ακραία καιρικά φαινόμενα και για τις υπόλοιπες περιπτώσεις που προαναφέραμε. Η κατάσταση έκτακτης ανάγκης εκτός των άλλων, νομίζω το έχουμε συνειδητοποιήσει μετά από όσα περάσαμε 2,5 χρόνια, δίνει υπερεξουσία σε όποιον την εφαρμόζει, αλλά και το πάτημα να παρακαμφθούν τα συνταγματικά κατοχυρωμένα δικαιώματα των πολιτών. Εάν λοιπόν θες ξανά το χαρδαλιά να σου λέει ότι πρέπει να στείλεις μήνυμα για να κυκλοφορήσεις, τότε ψήφισε τον και με τα δυο σου χέρια. Δεν ξέρω αν σου αρέσει η φέτα. Εμένα προσωπικά είναι το αγαπημένο μου τυρί, το τρώω καθημερινά, όπως αρέσει και στους περισσότερους. Μην απορρίσεις όμως αν σύντομα χρειαστεί να μπουν αντικλεπτικά και στην φέτα μετά το ελαιόλαδο. Την εξήγηση για το πρόβλημα που είναι καθοδόν έδωσαν οι Financial Times αναφερόμενοι στην καταστροφή από την πλημμύρα στη Θεσσαλία. Όπως έγραψαν, περίπου το 40% των μαλακών τυριών της χώρας παρασκευάζεται από εγωπρόβειο γάλα προερχόμενο από τη Θεσσαλία, η οποία καταστράφηκε από τις πλημμύρες. Το ξένο δημοσίευμα υπενθυμίζει ότι η Ελλάδα παράγει περίπου 140.000 τόνους φέτας ετησίως, εκ των οποίων περίπου το 65% εξάγεται και όσο για τα υπόλοιπα, για το μέλλον δηλαδή της φετούλας μας, μπορείς να τα καταλάβεις και από μόνος σου. Επιστρέφουμε στον συνάδελφο Κοσμά Καραΐσκο για να δούμε το νέο πρόβλημα υγείας του Ερντογάν που ακύρωσε την επίσκεψή του στην Ισπανία και την αυστηρή προειδοποίηση Τούρκου ιστορικού για την Αγία Σοφία. Μετά από τη ακύρωση του προγράμματος ο Ερντογάν επανήλθαν τα σενάρια σχετικά με την υγεία του. Είδαμε ένα βίντεο στο οποίο διακρίνεται ο Ερντογάν να περπατάει κάπου σε μια εκδήλωση εκεί πέρα, να συγκρατιέται στο χέρι του σωματοφύλακα. Μάλιστα το ρωτάνε οι δημοσιογράφοι εκείνη την ώρα κάτι σχετικά με τις συντάξεις στην Τουρκία και αυτό στη συνέχεια εκεί κρατιέται πάνω στο χέρι του σωματοφύλακα. Βέβαια το τι θα συμβεί στο μέλλον κανείς δεν ξέρει. Μπορεί πρώτα εμείς να φύγουμε. Αλλά η αλήθεια είναι ότι φαίνεται πως υπάρχει σοβαρό θέμα. Διότι όταν σε μια δημόσια παρουσία δεν μπορεί να περπατήσει κανονικά αλλά πρέπει να συγκρατιέται, σημαίνει πως υπάρχει σοβαρό πρόβλημα. Σχετικά με το θέμα της Αγίας Σοφίας, είναι αναμενόμενο πως θα υπάρχει πρόβλημα στο τζαμί, όπως τον έχουν κάνει στην Τουρκία. Διότι παλιότερα, όταν ήταν μουσείο, έμπαινε συγκεκριμένος αριθμός επισκεπτών. Τώρα, επειδή θεωρείται ιερός χώρος, μπαίνουν όσοι θέλουν. Δηλαδή, για παράδειγμα, όταν μπαίνουν μέσα σε ένα χώρο 1500 άτομα, καταρχήν, πώς να τους ελέγξεις. Να θυμίσουμε ότι στο παρελθόν είχαμε περιπτώσεις κάποιων που έξυναν τείχους, έπαιρναν τη σκόνη και την κατάπιναν. Γιατί θεωρούσαν ότι αυτό θα αποτελέσει ευλογία. Όταν μπαίνουν λοιπόν τόσα άτομα και κάνουν είτε την προσευχή τους, είτε οτιδήποτε άλλο, είτε περιφέρονται εκεί πέρα, είτε κάθονται επί ώρες. Για παράδειγμα, έχουμε δει στο παρελθόν ανθρώπους οι οποίοι έλεγαν ότι επειδή ήθελαν να πάνε στο αεροδρόμιο και δεν είχαν πού να πάνε για να κάθονται 2-3 ώρες, πήγαν και καθόταν μέσα στην Αγία Σοφία. Συγγνώμη, όταν είναι τέτοια άθλια η κατάσταση, προφανώς και θα προκληθούν φθορές. Έτσι λοιπόν βγήκε ο Ελμπέρ Ορταϊλή, αυτός ο πολύ πλέον γνωστός ίσως Τούρκος ιστορικός, και είπε ότι αν δεν την επισκευάσουν, να την κλείσουν ουσιαστικά και να προβούν σε μια αέναη αιώνια επισκευή, όπως είπε, θα καταρρεύσει πάνω τους. Θύμισε μάλιστα ότι ανάλογη είναι η κατάσταση και στην Αγία Ειρήνη, όπου έχουν αρχίσει και πέφτουν πέτρες σιγά σιγά. Ουσιαστικά δηλαδή από τότε που μετέρρεψαν την Αγία Σοφία από μουσείο σε τζαμί, υπάρχει ένας πολύ μεγάλος κίνδυνος ακόμα και για τους προσκυνητές και για τους επισκέπτες. Κάπως έτσι φτάσαμε στο τέλος και για σήμερα. Μην ξεχάσετε, αν θέλετε να λαμβάνετε αυτόματη ειδοποίηση για κάθε νέο βίντεο που ανεβαίνει, είναι πολύ απλό, με ένα κλικ. Πρέπει να κάνετε εγγραφή. Πατήστε και το καμπανάκι με την ένδειξη όλες οι ειδοποιήσεις. Σημειώστε το εξής, αν παρακολουθείτε από το κινητό σας, ανάλογα το μοντέλο βέβαια, ίσως χρειαστεί να πάτε στις ρυθμίσεις και προηγουμένως να επιτρέψετε στις ειδοποιήσεις από το YouTube να σας έρχονται. Έχει συμβεί αυτό σε ορισμένους, γι' αυτό το αναφέρω. Όπως και να έχει, αν έχετε γραφτεί, το πιο σημαντικό είναι να ελέγξετε αυτή τη στιγμή που μιλάμε, αν παραμένετε γεγραμμένοι και αν κάνετε σωστά τη διαδικασία. Ευχαριστώ που παρακολουθήσατε. Από εμένα μια πολύ καλή συνέχεια. Γεια χαρά. Thank you.